Βγαίνουν απόπειρα δωροδοκίας ποδοσφαιριστών της εθνικής τους ομάδας, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένας Αρμένιος που ζει μόνιμα στη χώρα μας. Θέμα απόπειρας δωροδοκίας κατόπιν εορτής επιχειρούν να ανακοινήσουν οι Αρμένοι μία ημέρα μετά το θρίαμβο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Ερεβάν, που φέρνει την Ελλάδα μία ανάσα από την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας της Αρμενίας υποστήριξε το πρωί ότι εδώ και αρκετές ημέρες ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αρμενίας δέχονταν ανώνυμα τηλεφωνήματα για να πάρουν χρήματα προκειμένου να ιτηθούν από την Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των Αρμένιων, το ρόλο του μεσάζοντα στη συμφωνία είχε ο Ερτβάρ Σουκασιάν, πρώην διεθνής που είχε αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Καβάλας και του Ηρακλή. Μάλιστα, οι Αρμένοι ισχυρίζονται πως έχουν καταγράψει τηλεφωνική συνομιλία του Σουκασιάν με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ρουμπένα Ιραπετιάν, στην οποία ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, που ζει μόνιμα στην Καβάλα, φέρεται να προσφέρει $1 εκατομμύριο στους Αρμένιους εκ μέρους του πρόεδρου της ΕΠΟ, Βασίλη Γκαγκάτσι, για να χάσουν τον αγώνα. Η Ομοσπονδία της Αρμενίας έκανε καταγγελία στην UEFA και ζήτησε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Τόμ Ρέσταλ, να παραμείνει στο Ερεβάν για να ερευνήσει την υπόθεση. Η UEFA δεν έχει πάρει ακόμη επισήμως θέση για το θέμα, ωστόσο οι αστήρικτοι ισχυρισμοί των Αρμένιων έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω του διεθνούς ειδησιογραφικού πρακτορείου Associated Press, πλήγοντας ανεπανόρθωτα το κύρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η προσπάθεια μαύρος της μεγάλης επιτυχίας και της τιμής του ελληνικού αθλητισμού δεν θα μείνει φυσικά αναπάντητη από την ΕΠΟ, που υποστηρίζει ότι οι μόνοι που επιχείρησαν να δράσουν στο παρασκήνιο είναι οι Αρμένοι αλλά και οι Ισπανοί που κινδυνεύουν να χάσουν το εισιτήριο για τα τελικά της Πορτογαλίας. Τα φανέλες της εθνικής ομάδας περιμένουν παρά το προχωρημένο της ώρας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να συγχαρούν τους διεθνείς και τον Νότο Ρεχάγκελ. Ο παρουτοκαπνισμένος Γερμανός τεχνικός, πιστός στο δόγμα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, είχε πρωταρχικό σκοπό στο Ερεβάν το 0 στην άμυνα και έψαχνε το χρυσό γκολ που θα έστελνε ουσιαστικά την εθνική ομάδα στα γήπεδα της Πορτογαλίας για την τελική φάση του Euro 2004. Και το γκολ αυτό ήρθε στο 35ο λεπτό. Αφήνει ωραία να πέρασει μπάλα ο Βρίζας. Ο Άντζας μάλλον, η σέντρα που γίνεται τώρα, κεφαλιά του Βρίζα. Γκολ! Η εθνική μας ομάδα ανοίγει το σκορ σε μια ανύποπτη στιγμή. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι διεθνείς δίχως να ανεβάσουν ιδιαίτερα την απόδοσή τους είχαν τις ευκαιρίες να κλειδώσουν το ματς, δίχως όμως να τα καταφέρουν. Τα τελευταία λεπτά ήταν για γερές καρδιές. Δραματικές τελευταίες στιγμές, κεφαλιά του Νικολαίδη, μπάλα στο δοκάρι, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα απίστευτο κυρίες και κύριοι. Το πώς δεν γίνεται το 2-0 εδώ για την εθνική μας, θέλει γρήγορα αυτό το πλάγιο. Για τον Σελφόντα τώρα, τον Χακοπιάρ που κάνει τη σέντρα, προσοχή, όχι, ευτυχώς η μπάλα θα φύγει out. Όπως είδατε σήμερα είχαμε πολύ μεγάλη πίεση, δείξαμε χαρακτήρα και σε αυτή την πίεση και καταφέραμε και πήραμε το αποτέλεσμα. Το προσωπευτικό μας συγκρότημα φιγουράρει στην κορυφή του 6ου ομίλου και χρειάζεται πλέον μία νίκη με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 11 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να σφραγίσει το εισιτήριο για την Πορτογαλία. Ναι, πρέπει να κοιτάξετε μόνο τη βαθμολογία. Είμαστε μερικά βήματα πριν από το στόχο μας, αλλά έχουμε ένα ακόμα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία. Στον άλλο χθεσινό αγώνα του 6ου ομίλου, η Ουκρανία έμεινε στο 0-0 με τη Βόρεια Ιρλανδία, εξανεμίζοντας τις ελπίδες της για πρόκριση. Την Τετάρτη οι Ουκρανοί δοκιμάζονται στην Ισπανία με τους Φούριες Ρόχας να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο.